παρά το γεγονός πως έχει επισημανθεί από όλους, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Έτσι, η φιλοξενία και η υποδοχή μεταναστών γίνεται στη Μεσσηνία χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι. Με πρόχειρες λύσεις, με λύσεις που δεν κρίνονται επαρκείς, συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Πλέον ανακύπτουν και άλλα ζητήματα, όπως οι συνθήκες κράτησης, με τους χώρους της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας να έχουν γίνει κέντρο νοσηλείας. Αυτό επισημαίνει και σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού, με άκρως χαρακτηριστικές αναφορές, μετά και την διάγνωση πως ορισμένοι από τους παράτυπους μετανάστες είναι φορείς ψώρας. Στην κάτω κατοίκη της Καλαμάτας, αν θέλουμε να μιλάμε για την Πελοπόννησο, γιατί έχουμε υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος φέτος το καλοκαίρι, ειδικά από τον Άνοιξη, από τον Μάρτη και μετά που έχουν έρθει η αρχή και έχουν βγαίνει σιγά σιγά τα καράβια, τα περισσότερα έχουν καταλήξει στη Μεσσηνία. Δυστυχώς βλέπουμε για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε ξαναπεί εδώ στο κανάλι σας, ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας μας δυστυχώς το υπομίζεται η ελληνική αστυνομία. Και ειδικότερα η ΔΕΛΤΑ Μεσσηνίας, στην οποία εκπροσωπώ σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Δυστυχώς το τελευταίο δεκαήμερο έχουν βγει 2 καράβια στη Μεσσηνία με παράτυπους μετανάστες. Είναι γύρω στα 150 άτομα συνολικά, τώρα να έρθουμε ακριβώς δεν το θυμάμαι. Όπου εφόσον γίνονται οι αρχικές διαδικασίες από το λιμενικό, μετά από 1-2 ημέρες παραλαμβάνονται από την αστυνομία προκειμένου για εξετάσεις, για δακτυλοσκοπήσεις και για... Και αυτό συμβαίνει, να το πούμε, και στους χώρους του παλιού δημαρχείου, του νέου δημαρχείου. Έτσι και εκεί είναι αστυνομικοί και επιτηρούν ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς και στους χώρους του νέου δημαρχείου mm-hmm. στην παλιά πτέρυγα ήταν. Φωστά. Και τώρα στην Πύλο, αυτή τη στιγμή που είναι το τελευταίο καράβι που βγήκε προχθές στο γυμναστήριο mm-hmm. της Πύλου. Χώροι οι οποίοι, αν θέλουμε να το κοιτάξουμε, δεν είναι και χώροι για κράτηση. Mm-hmm. Δεν είναι χώροι για κράτηση, δεν είναι χώροι οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν για να κρατηθούν, για να έχουμε σωστή και ασφαλή κράτηση. Σίγουρα πάντως τα κρατητήρια των αστυνομικών υπηρεσιών δεν είναι κατάλληλα για αυτό το σκοπό. Και υπάρχει και ζήτημα μεταδοτικής ασθένειας, έτσι. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ζήτημα μεταδοτικής ασθένειας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι υπάρχουν ανοιχτές δομές, υπάρχουν κλειστές δομές για αυτούς τους πάτυπους μετανάστες. Θα πρέπει οι διαδικασίες να γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί ειδικά και με τις μεταδοτικές ασθένειες, τις οποίες βλέπουμε αφού περάσουν κάποιες ημέρες. Δεν τις ξέρουμε αμέσως με το που παραλαμβάνουμε τους κρατουμένους. Δηλαδή, μέχρι να γίνουν εξετάσεις, να βγουν οι καλλιέργειες, είναι 5-6 ημέρες, οι οποίες δεν γνωρίζουμε ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να έχει και να μεταφέρει από ασθένεια. Καταλάβουν όλοι οι φορείς ότι δεν είναι η αστυνομία η μόνη αρμόδια για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες και πολλά συναρμόδια υπουργεία. Δεν μπορεί όλοι να ρίχνουν το σώτερο στο μπαλάκι στην ελληνική αστυνομία. Δεν γίνεται. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μας πλέον.